Στον χορό των έντονων διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων έχουν μπει και οι δημοτικοί υπάλληλοι της Ξάνθης, καθώς όπως αναφέρει ο κ. Γαλανόπουλος, την 3η 16 Ιουλίου θα είναι κλειστές όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, όπως και οι προνοιακές δομές. Με απόφαση της ΚΕΔΕ, σήμερα, αύριο και την Τετάρτη παραμένουν κλειστοί οι Δήμοι, πλην των προνοιακών δομών και της καθαριότητας. Αύριο θα είναι κλειστές όλες οι υπηρεσίες και οι προνοιακές δομές. Και αργά το απόγευμα, λεωφορείο με την ευθύνη του Συλλόγου μας αναχωρεί για την Αθήνα, όπου θα παρευρίσκεται στις διαμαρτυρίες και στις εκδηλώσεις της ΠΟΕΟΤΑ και της ΑΔΕΔΗ, αλλά κυρίως στην Ολονίκτια, αύριο το βράδυ, έξω από τη Βουλή. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Μας είπατε ότι μέχρι την Τετάρτη η Δήμη θα είναι κλειστή. Σήμερα γνωρίζουμε ότι και η ΚΕΔΕ έχει επαφές με διάφορους φορείς από την Αθήνα. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας και θα τις συνεχίσουμε και δεν θα σταματήσουμε και δεν θα μας πτωήσει τίποτε. Διότι οι απολύσεις συνεχίζονται, πέραν των δημοτικών αστυνόμων και των σχολικών φυλάκων, ονειρεύονται να απολυθούν άλλες 7.000 δημοτικοί υπάλληλοι από καταργήσεις δημοτικών επιχειρήσεων, σχολικές καθαρίστρες. Σήμερα διαβάσαμε και 1.000 περίπου πολιτικοί μηχανικοί. Και όλα αυτά βέβαια από τη δεξαμενή των ΟΤΑ. Γι' αυτό εμείς ό,τι περνά από το χέρι μας θα το κάνουμε, προκειμένου να μην είμαστε μόνοι που θα πληρώσουμε το μάρμαρο αυτής της βάρβαρης πολιτικής των δύο υπαλλήλων της Τρόικας, του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Με το σύνθημα «Είμαστε άνθρωποι και δεν θα γίνουμε αριθμοί», για ΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την 3η 16 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης.